Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τι είπε η Ιουλία Κουκουβέ. Ράπερ, όχι τράπερ. Την είπα τράπερ, ζητώ συγγνώμη πριν. Η πρώτη Ελληνίδα ράπερ. Στο Γιώργο Οικονομάκη, δεν ξέρω αν είναι η πρώτη. Είναι πάντως τα λέει καταπληκτικά. Μιλάει για τη βία κατά των γυναικών. Λέει για τη σύγκριση που τις κάνουν με την Κατερίνα Στικούδη. Μίλησε για το Mad Clip. Λέει για τη Σάσα Σταμάτη. Μιλάει για τα πάντα, για το πώς οι έντεχνοι αντιμετωπίζουν τους ράπερ στη μουσική σκηνή γενικότερα. Πάμε να δούμε τι είπε. Φωνάζω δυνατά, όχι άλλη ούτε μία γυναικοκτονία. Η πρώτη γυναίκα ράπερ. Η πρώτη Ελληνίδα ράπερ με κλειστό συμβόλαιο. Και όποιος έχει αντίρρηση να μπει στο Google, να βρει ιστοσελίδες, να βρει τα site μου. Γιατί εκεί αναγράφεται ένας πραγματικός καλλιτέχνης και τραγουδιστής, όχι στο YouTube. Τη σχογραφική σου εταιρεία. Real Music μόνο. Αυτά τα τραγούδια τα κάνεις για να προκαλέσεις. Η γυναικοκτονία που έκανα ήταν καθαρά ένα μήνυμα διαμαρτυρίας. Να μιλήσω για ένα θέμα που αφορά όλους μας. Σε βλέπω μπερδεμένο, απειλές σου περιμένω. Έχεις μιλήσει και για άλλα θέματα. Όπως σεξ επιπληρωμή. Έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μου και στα social media. Σου έχει τύχει να σου πει κάποιος να σου δώσει λεφτά για να περάσει ένα βράδυ μαζί σου, ας πούμε. Σαφώς. Είμαι τελείως κατά. Άμα θέλω να πάω με κάποιον, θα πάω επειδή το θέλω. Όχι για τα λεφτά του. Δίνοντάς σου μεγάλα ποσά. Ναι. Πολύ δεν ασχολήθηκα μαζί σου. Μοιραία, έρχεται σύγκριση με την Κατερίνα Στικούδη. Είστε πολύ κοντά σε αυτό που κάνετε. Δεν είμαστε καθόλου κοντά. Καταρχήν, ούτε ηλικιακά είμαστε ίδια. Είναι μοντέλο με τραγουδίστρια. Και αυτή τραγουδάει. Για μένα όχι. Σε ενοχλεί όταν συγκρίνουμε την Κατερίνα Στικούδη. Ναι, πάρα πολύ. Αφού είναι ένα όμορφο κορίτσι και αυτό. Για μοντέλο. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Εγώ δεν θα διαχωρίσω. Θέλω να αποχωρήσω. Συμμετείχες σε ένα reality. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ωραίες αναμνήσεις, γιατί καταρχήν τραυματίστηκα, το οποίο δεν το δείξανε ποτέ. Δεν είχαν γιατρούς, δεν με πρόσεξαν καθόλου. Έπεσες κάτω, τι έγινε? Θεώρησαν σωστό να μου βάλουν τα ράστα. Με τα ράστα και το βάρος λόγω της λάσπης, χτύπησα τον τραβήχτηκε ο αφιένας μου και έπαθα μυϊκή θλάση σπονδυλικής, μέσης και λεκάνης. Α, μεγάλη ζημιά. Ναι, ήμουνα 10 μέρες με ζώνη, φοράγα κολάρο, το οποίο εγώ τους έλεγα ότι χρειάζομαι ένα κινητό, να επικοινωνήσω με τους γονείς μου, να μιλήσω με τον μάνατζέρ μου, δεν αισθάνομαι καλά, έχω μου διάσει και μου λέγανε όχι, πρέπει να κάνεις το άθλημα. Οπότε, εφόσον η απάντησή τους ήταν πρέπει να αγωνιστείς, γύρισα και είπα: οκ, πάμε στην κάμερα. Εγώ θα αποχωρήσω. Τη Σάσα Σταμάτη που ήταν εκεί, πώς κρίνεις το γεγονός ότι ανέβηκες στο θέατρο σε μια παράσταση και τη σταμάτησε? Δεν τη γνώρισα, γιατί στο Battle of the Couples δεν μπήκα στη βίλα. Αλλά για όλα αυτά που κάνει και σαν άνθρωπο, τη θεωρώ τσαμπαμάγκα. Δεν με πείθει καθόλου. Ο Σνίκ τραγουδάει στα μπουζούκια. Πώς το βλέπεις όλο αυτό? Είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή, δυστυχώς τώρα με το COVID. Σαφώς και ο άνθρωπος θέλει να δουλέψει. Οπότε δεν το θεωρώ λάθος. Τουλάχιστον το στυλ του δεν το αλλάζει. Καραγκιόζης δεν γίνεται. Οπότε δεν έχει σημασία ότι δουλεύει εκεί. Πριν λίγο καιρό χάθηκε ο Mad Clip. Πώς ήταν για σένα αυτή η απώλεια, πώς τη βίωσες? Στεναχωρήθηκα. 2 μέρες ήμουν αράκος, χάλια. Ήταν ένα παιδί μάλαμα. Για μένα είναι ένας θρύλος και θα παραμείνει. Ζήσε τώρα τη στιγμή. Έχετε το χώρο και το χρόνο που σας αναλογεί στα μουσικά δρόμενα? Έχετε την αποδοχή? Καθόλου. Γενικότερα υπάρχει ένα bullying προς το χώρο μας, rap και trap. Από ποιους? Λαϊκοέντεχνους. Για αρχή όλα είναι μουσική. Μιλάμε για το δρόμο. Για αυτά που συμβαίνουν, για την κοινωνία μας, για γυναικοκτονίες έχουμε μιλήσει. Έχουμε μιλήσει για πάρα πολλά θέματα. Πού είναι η λαϊκή σε όλο αυτό και η έντεχνη? Γιατί όλος αγαπούμε, αγαπάς, λένε. Σου έχει τύχει ποτέ να σε ακυρώσει κάποιος καλλιτέχνης για κάποια συνεργασία και να πει όχι, δεν τη θέλω? Ναι, μου έχει τύχει από μεγάλο όνομα, από τους ποιοτικούς, να μην δεχτεί, επειδή είμαι εγώ.
Μάλιστα. Θα διαφωνήσω βέβαια μαζί της όσον αφορά την Κατερίνα Στικούδη. Γιατί η Κατερίνα Στικούδη έχει αποδείξει ότι τραγουδάει καταπληκτικά. Ειδικά στο Face. Και τις δύο φορές στο Face που τραγουδούσε τελείως άλλο ρεπερτόριο. Γιατί το ρεπερτόριο που υπηρετεί η Κατερίνα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αναδείξει τις φωνητικές της ικανότητες. Και μάλιστα είναι τόσο δουλευταρού η Κατερίνα. Έμαθε 26 χρονών πιάνο. Ξέρεις τι σημαίνει να κάτσεις να μάθεις πιάνο. Θέλει, έκανα 5 με 6 ώρες κάθε μέρα πιάνο για να μάθω να είμαι σωστή, να μην να πατάω στον τόνο. Είναι φοβερή η Κατερίνα. Εγώ την γνώρισα από κοντά και είδα τι άνθρωπος είναι. Τραγουδάει καταπληκτικά. Απλά ξέρεις τι γίνεται και στο εξωτερικό. Λοιπόν, αυτές οι ταμπέλες εγώ δεν τις γουστάρω. Αλλά και στο εξωτερικό μεταξύ τους κοντράρονται. Για παράδειγμα η Cardi B με την Nicki Minaj, καταλαβαίνεις. Και ναι, αλλά να κάνει το ίδιο εδώ. Οπότε νομίζω ναι. Ολόιδιο είναι. Τα δεδομένα και οι συνθήκες είναι ολόιδιες. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όχι, δεν θα συμφωνήσω σε αυτό μαζί. Έτσι θα τραγουδίσει η Κατερίνα Στικούδη και το γεγονός ότι το ξεκίνησε από το μοντέλο δεν λέει τίποτα. Έχει κάνει και πάρα πολλά πράγματα επιτυχημένα. Απλά νομίζω ότι και οι δύο υπηρετούν ένα ρεπερτόριο που αν έχεις φωνητικές δυνατότητες και ικανότητες δεν φαίνονται σε αυτό το ρεπερτόριο. Αλλά το νομίζω ότι είπε τραγουδάρες, παιδιά, σε Ελέν Διόν. Δηλαδή. Και καλά, δεν μπορεί να ξεδιπλώσει. Για να είσαι και στην αρχή της καριέρας σου, είναι τιμητικό να σε συνδυάζουμε την Κατερίνα Στικούδη, γιατί και γυναικάρα είναι και σε όλα τα επίπεδα έχει πετύχει και μια χαρά δηλαδή. Και να πούμε και σε θέμα παραγωγή, τα βίντεο κλιπ της είναι όλα υπερπαραγωγή. Υπερπαραγωγή. Και ναι. Πάλι και η Ιουλία δεν νομίζω ότι γεννήθηκε ράπερ. Γεννήθηκε τράπερ. Όχι, εντάξει. Λοιπόν.